Λοιπόν, νίκη από το πρώτο άλμα ή νίκη στο τελευταίο άλμα. Αν μπορώ να επιλέξω, θα διαλέξω το τελευταίο άλμα. Αλλά είναι δύσκολο αυτό να το κάνεις τα αλήθεια. Αλλά αν όντως μπορώ να διαλέξω, το τελευταίο. Να κερδίσεις δεύτερο χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή να κάνεις πανελλήνιο ρεκόρ με τέταρτη θέση. τα δύσκολα είναι. Να κάνω πανελλήνιο ρεκόρ με τέταρτη θέση. Αλήθεια. Ναι. Και ας χάσεις δεύτερο χρυσό. Ας χάσω, άμα είναι να κάνω όμως μεγάλη επίδοση, να μ' αρέσει. Να πρέπει να υπογράψεις 10.000 αυτόγραφα ή να δώσεις 10 συνεντεύξεις σερί. Πώς έχει 10.000 αυτόγραφα ή να δώσεις 10 συνεντεύξεις σερί. Κάτσε να δω, λοιπόν. 10.000 φορές. Ή 10 σερί συνεντεύξεις, όση διάρκεια και να είναι. 10.000 αυτόγραφα, να μην πάρουν πάρουν πιο γρήγορα. Θα τα κάνω έτσι τσακ μπαν, τσακ. Να γίνεις ήρωας σε άνιμε σειρά ή να σου φτιάξουν κέρνο ομοίωμα σε μουσείο. Το άνιμε. Άνιμε. Ναι, ναι, σίγουρα. Και ας τι είναι το κέρνο ομοίωμα, μείνει πάντα εκεί και βγάζουν φωτογραφίες κτλ. Σιγά τώρα. Σιγά. Το άνιμε καλύτερο. Να μην ξαναπαίξεις video game ή... Το άλλο. Να μην ξαναφας σούσι. Το άλλο κατευθείαν. Το άλλο, ναι, 100%. Να ξυπνάς, είναι δύσκολη αυτή, για ένα μήνα κάθε μέρα 6 το πρωί ή να σου γκρινιάζει ασταμάτητα η κοπέλα σου για ένα μήνα. Να ξυπνάω το πρωί. Για ένα μήνα. Για ένα μήνα. 6 ώρα. 6 ώρα. Εντάξει, ένα μήνα 6 ώρα καλύτερο. Σιγά, ξυπνάς, πίνεις ένα καφεδάκι, μια χαρά. Ποια υπερδύναμη θα ήθελες να έχεις, να γίνεσαι αόρατος ή να μπορείς να μεταφέρεις πράγματα με ένα νεύμα. Το αόρατος νομίζω θα διάλεγα. Το αόρατος, ναι. Είναι πιο χρήσιμο.